Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές και δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς, τουλάχιστον που έχουμε λάβει γνώση της τοιχογραφίας από την αρχή, όπως έχουμε λάβει γνώση και του συνόλου των ισχυρισμών των κατηγορουμένων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ισχυρίζεται κανείς ότι η μητέρα του θύματος θα μπορούσε κατά διάνοια να οργανώσει κάτι τέτοιο ή να φτάσει σε μια τέτοια απόφαση να χάσει το μονάκριβο παιδί της, μόνο και μόνο επειδή έχει βάλει στο μάτι, όπως αναφέρθηκε, την οικία των ανθρώπων αυτών. Αν το είχε κάνει, βέβαια, ξέρετε ότι μετά την επιδίκαση αυτή της αποζημιώσεως θα το είχε πράξει, είχε την οικονομική δυνατότητα. Δεν το έπραξε για διαφόρους λόγους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το πέρας διαδικασίας, αν μη τι άλλο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός θα τύχει ανασκευή από την άλλη πλευρά. Ναι, και στα αιτήματα της υπεράσπισης για την κλήση τουλάχιστον του κ. Διδελγεράκη και την αμφισβήτηση κάποιων εγγράφων του νοσοκομείου, τι έχει να σχολιάσετε? Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Έχουν κάθε δικονομικό δικαίωμα να ζητάνε αυτά που ζητάνε. Το δικαστήριο θα αποφανθεί επί της ουσίας αυτών των εγγράφων. Από την προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, ως πολιτική αγωγή, δεν βρίσκουμε ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα επί των εγγράφων και επί της διαδικασίας. Έχουμε δει πολλές φορές όμως ότι υπομονή έχουμε και περιμένουμε να τεθεί απόφαση, ακόμα και αν αυτή θα αργήσει.